Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι του Συγρίου τίμησαν χθες το βράδυ με μια λαμπερή εκδήλωση τον Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Νίκο Ζούρο, για την πολυετή προσφορά του στην ανάδειξη και αξιοποίηση του μοναδικού γεωλογικού πλούτου της Λέσβου. Τη βράβευση οργάνωσαν οι σύλλογοι Θεοφάνης Συγριανός, Ελέας Νίσος και Απανταχού Συγριανών το Σίγρι. Μου, για αυτούς που δραπετεύουν σε σκοτεινές διαδρόμες, ξέχνουν το αύριο και το χθες. Για ρούχο έχουν τη βροχή, στα μάτια τους χορεύουν πελαγάδες, ακρογιαλιές και ξένες αγκαλιές. Ο Διευθυντής του Μουσείου, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO, κύριος Νικόλαος Ζούρος, με το ασίγαστο πάθος του για την επιστήμη της γεωλογίας, κατόρθωσε μέσα από ένα τεράστιο, ανασκαφικό, ερευνητικό και εκδοτικό έργο, καθώς και με τη συνεργασία πολλών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να αναδείξει το απολιθωμένο δάσος Λέσβου ως ένα από τα ωραιότερα και σπανιότερα γεωμνημεία παγκοσμίως και στη συνέχεια να συμβάλλει ώστε ολόκληρο το νησί να χαρακτηριστεί ως παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που ιδρύθηκε το 1994 με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Πολιτισμού κ. Νίκου Σιφουνάκη, έχει κύριους σκοπούς τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη των απολιθωμένων δέντρων και παρέχει ευρύτερα τη δυνατότητα να αναδειχθεί ως αδιάσπαστο σύνολο η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Γι' αυτό λοιπόν το πολύ σήμαντο έργο, οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι, Θεοφάνης Συγριανής, Ελέας Νίσος Λέσβος και των Απανταχού Συγριανών το Σίγρι, καλούμε τον διακεκριμένο καθηγητή, κύριο Νικόλαο Ζούρο, να παραλάβει την τιμητική πλακέτα, ευχαριστώντας τον για την μεγάλη προσφορά στην επιστήμη και την προβολή του τόπου μας διεθνώς. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτή την εκδήλωση που οι τρεις σύλλογοι οργάνωσαν για να τιμήσουν την επέτειο των 30 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Ως διευθυντής παραλαμβάνω αυτό το τιμητικό δίπλωμα και αυτή την πλακέτα εκ μέρους όλων των ανθρώπων που είτε βρίσκονται μαζί μας, είτε δεν είναι πια μαζί μας, αγωνίστηκαν, δούλεψαν σκληρά επί 30 ολόκληρα χρόνια για να φτάσουμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου να επιτυγχάνει τους στόχους της ανάδειξης και αξιοποίησης της φυσικής κληρονομιάς αυτού του τόπου. Με βαθύτατα αισθήματα ευθύνης απέναντι στον τόπο και στην ιστορία του, οι άνθρωποι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είναι ταγμένοι για να φέρουν σε πέρας αυτό το πολυπίκυλο έργο σε πολλά επίπεδα, το οποίο βλέπετε να ξεδιπλώνεται σε, όχι μόνο στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου και στα υπαίθρια πάρκα, αλλά πλέον και στη διαδρομή που καταλήγει μέχρι το Σίγρι. Όμως το ταξίδι συνεχίζεται και ελπίζω ότι θα συνεχίζεται για πολλά ακόμα χρόνια, γιατί ακριβώς το αξίζει ο τόπος, αυτό το μικρό χωριό, μια κουκίδα στο πέλαγος του Αιγαίου που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο νησί, αλλά παρόλα αυτά αν το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο δεν πάβει να είναι μια μικρή κουκίδα. Αυτή λοιπόν τη μικρή κουκίδα, ο στόχος όλων μας είναι να την κάνουμε ένα μεγάλο αστέρι που να φωτίζει το μέλλον όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
και σας καλούμε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό το ταξίδι, στηρίζοντάς το όσο μπορείτε. Πιστέψτε με, το χρειαζόμαστε. Στο φιλτισένιο μου μαγκουτσί, γαλέρες έρχονται και πάνε, ρεσάρ τα κάνουνε οι μουτσί, εκεί πειρατές μεθοκοπάνε. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που όντως σε τρεις σύλλογοι με έδρα το Σίγρι τιμούμε τα 30 χρόνια λειτουργίας του εμβληματικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους, το οποίο ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία του Νίκου Σιφουνάκη και με τα 30 χρόνια του κυρίου Ζούρου έχει ταξιδέψει στα πέρατα της γης, αναδεικνύοντας το νησί μας, εντάσσοντάς το στα παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO και αναδεικνύοντας όλη τη γεωθερμία και τη δυναμική που έχει το νησί μας. Το Σίγρι και το μουσείο είναι, θα λέγα, αλληλένδετα. Πρέπει να υποστηρίζουν ένας τον άλλον οπωσδήποτε. Είναι ένα κόσμημα και το Σίγρι και για όλο το νησί και φυσικά για όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ σήμερα για μια πολύ όμορφη βραδιά που τιμούμε τον κύριο Ζούρο για αυτό το κόσμο που έχει φτιάξει εδώ, για όλη αυτή την προσπάθεια, για όλους αυτούς που δουλέψανε για αυτό εδώ το μουσείο. Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε φυσικά, γιατί είμαστε τρεις σύλλογοι ενωμένοι για τη σημερινή βραδιά. Μιλάμε για ένα μουσείο με τεράστια προσφορά, με έργο το οποίο είναι σπάνιο, γιατί και το θέμα είναι σπάνιο, το σημαντικότερο φυσικό μνημείο που υπάρχει στη χώρα μας και από τα σημαντικότερα στον κόσμο. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ 23 από αυτά τα χρόνια φωτογραφίζοντας και εκδίδοντας αρκετά βιβλία από αυτά που είχε κάνει ήδη το μουσείο. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με όλο το προσωπικό και όλους τους συνεργάτες, κυρίως όμως με τον διευθυντή, τον Νίκο Ζούρο, που είναι ένας άνθρωπος ακούραστος, αποδοτικός και ήταν μεγάλη μας η τιμή που συνεργαστήκαμε, όπως σας είπα, και μια μεγάλη ευλογημένη και ευτυχισμένη στιγμή. Ένα Σάββατο βράδυ